Να αλλάξουμε κλίμα. 30 συγκροτήματα θα λάβουν μέρος στο Rock Festival που θα πραγματοποιηθεί στην Καραθόνη το τρίμερο Παρασκευή ως και την Κυριακή. Η διοργάνωση είναι του Συλλόγου Πύλη Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλίου και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Πιστοί στο ραντεβού μας για άλλη μια χρονιά, η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου οργανώνει το Rock Festival με την πολύ σημαντική αρρωγή των χορηγών μας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και το Δήμο Ναυπλίου. Η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής πολιτιστικών δρόμενων. Είπαμε ότι το Rock Festival θα γίνει θεσμός. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο, είναι ο τρίτος χρόνος τώρα και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και στο μέλλον. Θα ήθελα πριν παρουσιάσω τους υποφαινόμενους, θα ήθελα και τους προσκεκλημένους μας βασικά, θα ήθελα να κάνω μια έτσι πολύ σημαντική σχετική παρατήρηση. Και μια σχετική διαπίστωση πολύ σημαντική. Στην προσπάθειά μας να μαζέψουμε κάποιες πολιτιστικές χορηγίες για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το γεγονός αυτό, δεδομένου ότι κοστίζει πάρα πολλά και δεδομένου ότι η καιρή είναι πολύ δύσκολη και πολύ χαλεπή, συναντήσαμε τη γνωστή, θα λέγαμε, αντίδραση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί εκεί επευθυνθήκαμε στο νομό μας, ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, μολονότι είχαν πολύ σημαντική δυσκολία να χρηματοδοτήσουν το γεγονός αυτό, δέχτηκαν αμέσως να προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά να ξέρουν ότι αυτό είναι μια κεφαλοποίηση της επιχείρησής τους, γιατί απευθύνονται είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται, έχει ένα πολύ μεγάλο λαϊκό αίρισμα. Απευθύνεται σε πάρα πολλές ηλικίες νέων ανθρώπων, από νέους μέχρι και μεγάλους όριμους ανθρώπους. Θα διαρκέσει τρεις ολόκληρες μέρες. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Περιμένουμε προσέλευση 2.500 άτομα καθημερινά, κάθε βράδυ. Θα συμμετάσχουν 150 καλλιτέχνες, όπερ σημαίνει 30 συγκροτήματα, 10 κάθε μέρα ή κάθε βράδυ. Είναι ένα πολύ μεγάλο λοιπόν γεγονός και ως εκ τούτου θα κεφαλοποιήσουν αυτή την επένδυση που κάνανε. Ήταν αδύνατο η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας να μην ανταποκριθεί σε μια πρόσκληση σαν για αυτή της Πύλης Πολιτισμού. Είναι πράγματι πολύ δύσκολες οικονομικά οι στιγμές στις οποίες ζει και η χώρα αλλά και η περιοχή. Και για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκταμεύσουμε αυτά τα χρήματα, γιατί φέτος δυστυχώς οι επενδύσεις μας στον πολιτισμό είναι συνώνυμες της γενικότερης κατάστασης η οποία κυκλοφορεί και είναι λίγες. Όμως, σε ένα τέτοιο γεγονός που, όπως είπε και η κυρία Μελίδη πριν, τόσοι καλλιτέχνες και τόσοι χιλιάδες κόσμος θα έρθει στην περιοχή μας για να το δει, έχει και την εικόνα της ανταποδοτικότητας στην τοπική οικονομία, αλλά και όχι μόνο αυτό, δείχνει και τη διάθεση κάποιων παιδιών να βγάλουν προς τα έξω μια πολιτιστική δημιουργία που τα τελευταία χρόνια λείπει από τον τόπο μας και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς λοιπόν σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, σαν Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, συνδιοργανώνουμε, μπήκαμε φέτος για πρώτη φορά συνδιοργανωτές. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε συνδιοργανωτές όλα τα επόμενα χρόνια που η Πύλη Πολιτισμού θα έχει τη διάθεση να οργανώσει αυτό το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα βάζουμε λίγα χρήματα. Αυτά τα παιδιά βάζουν την ψυχή τους, αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς θα είμαστε εκεί πρώτα απ' όλα για να τους ακούσουμε. Πιστεύω και ο κόσμος της Αργολίδας να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος της Αργολίδας να ανταποκριθεί. Και για να δώσω πάσα στο Δημήτρη τον Κοστούρο, είναι πολύ σημαντικό που αυτό το Rock Festival διοργανώνεται στην Καραθώνα. Με τα τόσα προβλήματα, με όλα αυτά που ακούμε, με όλες αυτές τις κουβέντες και κραυγές περί ιδιωτικοποίησης ή ανάπτυξη, όλα αυτά, και που παρακολουθούμε τόσο εμείς όσο και ο Δήμος Ναυπλίου, και οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή έχουμε μια κοινή στάση, για να δούμε πραγματικά το μέλλον αυτής της περιοχής. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό που νέοι άνθρωποι διοργανώνουν και παράγουν πολιτισμό σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο για όλους εμάς τους κατοίκους της Αργολίδας. Εύχομαι το Rock Festival του 2011 να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πολιτιστική δημιουργία, στον Ναύπλιο και στον τόπο μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στην Πύλη Πολιτισμού για όλη αυτή την πορεία που έχει μέχρι τώρα και τις δράσεις της γύρω από τα πολιτιστικά θέματα. Θεωρώ ότι με όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία έχει μπει είναι ένα παράδειγμα του πώς κάποιοι πολίτες μπορούν να ξεπεράσουν τις δύσκολες δομές της
του δημοσίου, όπως είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, και μας αναγκάζει να την ακολουθήσουμε. Και αυτό είναι εντελώς ειλικρινές. Θέλω να ευχηθώ στην διοργάνωση του Rock Festival του 2011 καλή επιτυχία, στους συμμετέχοντες στα γκρουπάκια να έχουν την επιτυχία που θέλουν και την παρουσία που θέλουν, και να πω ότι ο Δήμος Ναυπλιών θέλει πάντα να είναι κοντά στον πολιτισμό. Οι δυνατότητες του πάντα δεν είναι αυτές που μπορεί να ακούγονται σαν οικονομική δυνατότητα. Προσπαθούμε κάθε τέτοια προσπάθεια να την βοηθάμε και να είμαστε δίπλα. Έτσι γίνεται και τώρα με την πύλη πολιτισμού. Και με την οικονομική βοήθεια, αλλά και με ό,τι άλλο μπορούμε να παρέχουμε σε εργατικό δυναμικό ή σε υποδομές που βρίσκονται στον χώρο της Καραθώνας. Είναι σίγουρο ότι θα είμαστε συνέχεια δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες, και νομίζω ότι είναι τιμητικό που είμαστε μαζί με την Αντιπεριφέρεια και τον κύριο Χιβηδόπουλο, είμαστε συνδιοργανωτές μιας τόσο καλής διοργάνωσης. Θα ανοίξουμε το Rock Festival με ένα χορευτικό που θα σας παρουσιάσουμε. Περιμένουμε τον κόσμο, όλους. Θα χορέψουμε σύγχρονο hip-hop, breakdance, jerk style. Αυτά. Και είμαστε, η ομάδα μας είναι 14 άτομα. Και θα κάνουμε το opening του Rock Festival. Είμαστε μια μπάντα σχετικά καινούρια. Είναι τιμή μας που θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και εμείς στο Rock Festival που γίνεται φέτος στο Ναύπλιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς και τους ανθρώπους που με δικιά τους προσωπική εργασία στηρίζουν αυτό το θεσμό. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε κάτι ωραίο που να ευχαριστηθεί ο κόσμος, να δείξει ότι του αρέσει αυτό που προσφέραμε σε αυτή τη συναυλία. Και να περάσουν οι κοιλά. Καλά, είναι το κυριότερο. Χαρά μας που συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ, συμμετείχαμε και πέρσι. Είναι ο μεγαλύτερος, νομίζω, θεσμός που υπάρχει στην περιοχή και αξίζει να σημειωθεί πως έχουν προσπαθήσει και τα παιδιά και όλοι. Και η πύλη πολιτισμού. Προετοιμασία στο καιρό. Κάνουμε συνεχώς, οπότε δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Τι θα παρουσιάσετε? Κυρίως δικές μας συνθέσεις. Παίζουμε δική μας μουσική, alternative rock.